Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι οι βραδινές ειδήσεις από το Όμια TV. Σε 24 ώρια απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα κατά την κήρυξη απεργίας από ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ αύριο 1η Δεκεμβρίου. Στην απεργία συμμετέχουν επίσης δικαστικοί, τραπεζοϋπάλληλοι και πρακτορία διανομής τύπου. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται ως αντίδραση στην ψήφιση του προϋπολογισμού του 2012, ο οποίος προβλέπει περαιτέρω περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Απεργιακά συλλαλητήρια για την Αθήνα έχουν προγραμματιστεί στις 11 το πρωί στο πεδίο του Άρεως από ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ, στο Μουσείο από Ανεξάρτητα Σωματεία Κίνημα Δεν Πληρώνω, Αναρχικούς και Αντιεξουσιαστές και στην Ομόνοια από το ΠΑΜΕ. Τα μέσα μεταφοράς αύριο, 5η, λόγω γενικής απεργίας, θα λειτουργήσουν ως εξής. Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια όλο το 24ωρο από πλοία, τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο. Από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ θα κινηθούν τα λεωφορεία της ΕΘΕΛ και ο ηλεκτρικός. Τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, ενώ το τραμ θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τις 6 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα, με πλήρη δρομολόγια να πραγματοποιούνται μεταξύ 8 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Κανονικά θα κινηθεί το μετρό εκτός του τμήματος Δουκής Πλακεντίας Αεροδρόμιο λόγω της απεργίας στον ΟΣΕ και τα ταξί. Μοτοπορία αλληλεγγύης στους απεργούς της Ελληνικής Καλλιβουργίας θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο. Σημείο συνάντησης θα είναι η Συμβολή Θιβών και η Ιεράς Οδού στο Εγάλεο, μεταξύ 12 και 12.30 το μεσημέρι. Τη μοτοπορία αλληλεγγύης διοργανώνουν συνελεύσεις κατοίκων από περιοχές του Πειραιά και της Αθήνας. Στόχος είναι η έκφραση συμπαράστασης στους εργάτες της Ελληνικής Καλλιβουργίας, αλλά και η παράδοση υλικής και οικονομικής ενίσχυσης, καθώς βρίσκονται ήδη σήμερα στην 31η ημέρα απεργίας. Οι εργάτες της Ελληνικής Καλλιβουργίας απεργούν από τις 31 Οκτωβρίου, απαιτώντας την ακύρωση των απολύσεων 34 συναδέλφων τους και την αποτροπή της επιβολής από την εργοδοσία, καθεστώτος μειωμένης απασχόλησης με μειωμένες αποδοχές. Περίπου 200 διαδηλωτές του κινήματος Occupy στο Λος Άντζελες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης εκένωσης της κατασκήνωσης μπροστά στο Δημαρχείο της πόλης. Η κατασκήνωση στο Λος Άντζελες ήταν μια από τις μεγαλύτερες στις δυτικές ακτές. Ο Δήμαρχος, της πόλης επικαλέστηκε λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, όπως άλλωστε και οι αρχές σε πολλές άλλες πόλεις και χώρες που προέβησαν στην εκένωση των κατασκηνώσεων διαμαρτυρίας. Εργαζόμενοι στο λιμάνι του Σουέζ στην Αίγυπτο αρνήθηκαν να παραλάβουν παρτίδα με 7 τόνους δακρυγόνα, καθώς φαίνεται ότι το διαβόητο Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας θέλει να ξαναγεμίσει τις αποθήκες του που άδειασαν μετά τις 6 ημέρες διαδηλώσεων στην Αίγυπτο. Ομάδα τελωνιακών υπαλλήλων στο λιμάνι του Σουέζ αποκάλυψε ότι το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται στη διαδικασία παραλαβής 21 τόνων δακρυγόνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εργαζόμενοι έχουν υποβληθεί σε ανάκριση για την άρνησή τους να επιτρέψουν να εισέλθει στο λιμάνι το φορτίο. Πλήρες εμπάργκο κατά της Συριακής κυβέρνησης ανακοίνωσε η τουρκική κυβέρνηση ως μέσο πίεσης στο καθεστώς Άσαντ, προκειμένου να σταματήσουν οι σφαγές αντιφρονούντων σε πόλεις και χωριά της Συρίας. Όπως ανακοινώθηκε, η Τουρκία παγώνει όλες τις προμήθειες οπλικών συστημάτων προς την πρώην σύμμαχο χώρα, ενώ επίσης παγώνουν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον κληρονομικό δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ. Η απόφαση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τις ανάλογες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην κυβέρνηση της Συρίας προημερών από τον Αραβικό Σύνδεσμο, μεταξύ των οποίων και η διακοπή συναλλαγών με την Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από το Όμια TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.